ξέρει κάτι. Λες κάτι μαγνάτη. Όλε, όλε. Σαν μου το ανεβάτη. Σαν μου ξέρει κάτι. Λες κάτι μαγνάτη. Κάτι. Ναι, θα σου κάνω μία ερώτηση. Πάλι, σαν αυτές που σου κάνω. Γενικά τώρα μ' ακούς με αυτά που φοράς, με τα στράς αυτά πάνω στα αυτιά σου. Ναι. Α, μ' ακούς. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό το σώ σου έκανε καλό? Σου έκανε. Θα σου έκανε καλό. Να σκεπαστείς γιατί θα πουδιάσεις. Να κλείσουμε το air condition λίγο. Να κλείσουμε τον μπουφάν καλύτερα. Α, ωραία. Και να πάμε στον Τάκη. Τάκη. Ό,τι κούνημα και να μου κάνεις, την έχω βγάλει την απόψη μου για σένα. Κώστα. Δόξα τω Θεώ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ σ' αγαπώ. Και θα σου πω γιατί. Σε μια εποχή σοβαροφάνειας που οι περισσότεροι υποδίονται κάτι που δεν είναι, ζουν στο ψευτό κοσμό τους και νομίζουν ότι υποδίονται ένα ρόλο, ότι είναι πολύ σοβαροί, ότι είναι πολύ ποιοτικοί, ότι ο καθένας ό,τι γουστάρει να κάνει. Σε αυτή λοιπόν την εποχή που εγώ είναι κάτι που μισώ. Προτιμώ να κάνω λάθη από το να ζω σε φέρετρο. Γιατί αυτό είναι ένα καλούπι που μπαίνεις και δεν χωράς κιόλας. Σε μια εποχή λοιπόν τέτοια τρομερή σοβαροφάνειας και ψεύδους, βλέπω απέναντί μου ένα καλλιτέχνη ο οποίος έχει το θάρρος να ντυθεί γυναίκα, να ντυθεί άντρας, να κάνεις 850 πράγματα με ένα μαγικό τρόπο. Πώς να σου το πω, δεν ζει τι ανέβεις στο σεβασμό. Τον εκπέμπεις και τον κατακτάς. Μπράβο σου. Μπράβο. Μπράβο. Κατερίνα μου. Σ' ακούμε.
Ναι. Όχι, να μ' ακούσετε. Να τώρα ακούσετε. Μην δουλειέσαι, δεν είναι. Ας, φτάνει, δεν θα είναι. Θα ακούσουμε την Κατερίνα τώρα, όχι τη μουσική. Δεν ξέρω αν πρέπει να τοποθετηθώ επισήμως και να αναφερθώ στην αποζημίωση που θα πρέπει να δοθεί στην οικογένεια αυτή του νεαρού. Θα δούμε τώρα. Από την παραγωγή κάνουμε του Your Face and Family. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Χαμός. Πρέπει να σου πω ότι δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα. Ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή που τόνισε ακριβώς τα στοιχεία τα οποία έχουν κάνει όλη την Ελλάδα να μιλάει για σένα εδώ και 13 εβδομάδες. Μπράβο σου. Πολύ σωστά έκανες, πολύ ορθά έπραξες. Ήταν χορταστικό το φινάλε σου. Και από εδώ και μπρος, νομίζω αυτό που ήθελες να πετύχεις το πέτυχες. Δεν θες πρόσθετα στην υπόλοιπη καριέρα. Πάρ το μπροστά. Θα μιλάει η Ελλάδα για πολλά χρόνια. Πολλές εβδομάδες. Δέση. Τι να πω, είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Το έχει αποδείξει όλες τις εβδομάδες που περάσαμε. Συγκλονιστική φωνή. Αλλά συγκλονιστική φωνή και αυτό που έκανες απόψε, γιατί ξέρεις πόσο δύσκολος είναι αυτός ο τραγουδιστής και το έξω και το μέσα, μπράβο σου πω, δεν ξέρω, σε λατρεύω. Προσκυνώ, κυρία μου. Αλέξανδρε! Κώστα, ήταν ένα εντυπωσιακό κλείσιμο μια σειράς εμφανίσεων που έτσι κι αλλιώς είχαν το χαρακτήρα σου τον εντυπωσιακό, ενώ τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασες κάθε φορά αυτό που έκανες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και φωνητικά και εξωτερικά. Μια μικρή ένσταση σε κάποια σημεία, πιστεύω ότι ήσουν λίγο κρατημένος σε σχέση με το βίντεο που έχουμε δει. Ήτανε, τι ήτανε. Λίγο κρατημένος. Πώς δεν είναι κρατημένος. Όσον αφορά τουλάχιστον την... Παιδάκι μου, θα σκοτωθεί. Αυτό δεν είναι, μην πέσει κάτω. Δεν εννοώ κινησιολογικά. Μην πέθει μου τώρα και έχουμε άλλα στο τελικό. Όχι, όχι. Δεν εννοώ κινησιολογικά. Εννοώ, ξέρεις, έχει μια, να μην πω τη φράση, έχει ένα λίγο πιο έκφυλο τρόπο με τον οποίο... Όχι ο Κώστας. Ο Κώστας με τίποτα, αλλά αυτό δεν σου φαίνεται έκφυλο. Στο βίντεο κλιπ. Αλλά ήταν μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, Κώστα. Ωραία, μπράβο. Ναι. Όχι, εσύ βάλτε, να ακούς τη μουσική σου.